η χώρα ετοιμάζει τις επόμενες εβδομάδες να βγει στις αγορές και προφανώς έχει αξιολογήσει το γεγονός. Το ζήτημα της κυβερνητικής σταθερότητας λοιπόν δεν το θέτει αναμφιβόλου η αξιωματική αντιπολίτευση. Ποιος το θέτει άραγε? Μπορούμε να συνεχίσουμε όμως όπως είμαστε? Όχι, είναι η απάντηση. Το ερώτημα ξαναγυρνάει στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, εμείς στηρίζουμε την κυβέρνηση εφόσον μπει μπροστά η προγραμματική συμφωνία, γιατί τώρα επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Εφόσον μπούμε σε μια άλλη λογική κυβερνητικής λειτουργίας. Η πράξη ομοθετικού περιεχομένου δεν είναι ανακάλυψη του Μπαλτάκου. Στους 22 μήνες που λειτουργεί αυτό το κοινοβούλιο, περίπου 6 μήνες ήταν κλειστό και δεν υπήρχε νομοθετικό έργο και κατά τα άλλα νομοθετούσαμε με πράξη ομοθετικού περιεχομένου. Έχει πρόβλημα η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να αλλάξει λογική, ρυθμούς και οργάνωση. Προχθές το βράδυ, πριν προκύψει το θέμα Μπαλτάκου, ανακοίνωσε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ επίσημα ότι όταν υπάρχουν τα δύο κακά μαζί, άσχετο το νομοσχέδιο και εκπρόθεσμη τροπολογία, δεν θα γίνεται δεκτή, όποια και είναι αυτή. Εκτός και αν αφορά ένα μείζον γεγονός, πράγματι έκτακτο και με τη συνένεση όλων, ψηφίζεται. Και θα προχωρήσουμε και σε άλλες θέσεις πρωτοβουλίες. Καμία σχέση με τον κύριο Μπαλτάκου. Τα είπαμε νωρίτερα αυτά. Να ολοκληρώνω. Έτσι, ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, να κλειρώνω. Αντιλαμβάνομαι. Επί του νομοσχεδίου δεν ακούσαμε. Αντιλαμβάνομαι. Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς τα περί κανονικότητας. Ναι, στηρίζουμε λοιπόν η κυβέρνηση εφόσον μπαίνουν ζητήματα λειτουργίας της κυβέρνησης, λειτουργίας του κοινοβουλίου, μπαίνουν ζητήματα προτεραιοτήτων στην κυβερνητική ατζέντα όπως το αντιρατσιστικό. Και βέβαια, για να μην μιλάμε γενικά και αόριστα, κύριε Υπουργέ, Δευτέρα ή Τρίτη που περνάμε στα άρθρα στο συζητούμενο νομοσχέδιο, όπως η Δευτέρα, έχει αποφασίσει από τη διάσκεψη, ωραία. Τη Δευτέρα λοιπόν, εμείς ζητάμε ενημέρωση μέχρι σήμερα το μεσημέρι, μέχρι λήξη του συνεδριάσεως, κύριε Υπουργέ. Όχι, είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα πω. Ζητάμε επίσημα ενημέρωση, έτσι ώστε αν η κυβέρνηση δεν προτίθεται να πράξει αυτό που θα πω, να το πράξουμε εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας και από τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες να συνυπογράψουν. Αυτούσε το άρθρο 19 κατά την εκδοχή Γρηγοράκου, όπως ο αναπληρωτής υπουργός ο Παριστάνους το είχε καταθέσει, και απεσήρθη με παρέμβαση του κυρίου Μπαλτάκου. Ωραία, αγαπητέ συνάδελφοι, το είπα και χθες. Εμείς, εάν η κυβέρνηση δεν το φέρει, θέλουμε, παρακαλούμε να έχουμε επίσημη ενημέρωση για να το καταθέσουμε ως εμπρόθεσμη τροπολογία, σαφώς σε σχετικό νομοσχέδιο, αφού μιλάμε για θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι το αρμόδιο Υπουργείο, δεν είναι επακριβώς με την ετυμολογική έννοια του όρου συναφές του νομοσχέδιο. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι το ίδιο Υπουργείο που έχει την ανάλογη αρμοδιότητα. Νομίζω λοιπόν κάπως έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε, για να βάλουμε τη σταθερότητα την κυβερνητική που είναι απέτηση όλων των πολιτών σε μια εντελώς νέα βάση. Τώρα που κάναμε το μεγάλο βήμα για να βγούμε από την κρίση, πρέπει να ξεκινήσει σταδιακά και ορατά η επάνωδος της χώρας στην κανονικότητα. Σιγά σιγά φεύγουμε από την κρίση, θα αργήσουμε να βγούμε, αλλά σιγά σιγά φεύγουμε από τις έκτακτες καταστάσεις. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Κλείθηκε. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτή είναι η δική μας θέση για όσα μίζουν να προέκυψαν. Επί τον άρθρο θα πούμε όλα όσα έχουμε να πούμε και για το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.